είναι μεγάλη μου τιμή σήμερα να σας επιδώσω το κυρίο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εκ μέρους της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά κυρίως του ελληνικού λαού. Εμείς ευχαριστούμε και θα κάνουμε και αυτά που οφείλουμε. Να το ξέρετε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος τιμά τον Γιάννη Κοσάρτση, το μοναδικό σήμερα επιζώντα στρατιώτη υπερασπιστή του πολυβολίου P8 στο όρο Μπέλες της Έρες. Εδώ με Γερμανούς που λέμε. Ο Θεός βοήθησε. Ο Υπουργός παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις μνήμης για τον ήρωα Λοχία Δημήτρη Ίτσιο και τους αξιωματικούς και στρατιώτες που πολέμησαν στις 6 Απριλίου 1941 στην περιοχή, δίνοντας σκληρή μάχη με τους Γερμανούς. Ο Δημήτρης Ίτσιος ήταν ο χειριστής του πολυβόλου και εξόδεψε και τις 33.000 σφαίρες που υπήρχαν στο πολυβολείο προτού παραδοθεί στους Γερμανούς. Το πλήγμα που κατάφερε ήταν τεράστιο. Σύμφωνα με έρευνα, οι άντρες του P8 ευθύνονται για το θάνατο 232 Γερμανών στρατιωτών, δηλαδή όσους σκότωσε ολόκληρος ο στρατός της Ιουγκοσλαβίας στη διάρκεια της γερμανικής εισβολής τον Απρίλιο 1941. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις τιμής για τον ήρωα Λοχία Δημήτρη Ίτσιο στην περιοχή της Ομορφοπλαγιάς, 1650 μέτρα υψόμετρο, στο όρος Μπέλες. Στην εκδήλωση έδεσε το παρόν ο γιος του Αναστάσιος, ο οποίος συγκινημένος παράλαβε και εκείνος ένα μετάλλιο από τον Υπουργό. Ήρθα εδώ να προσκυνήσω πάλι το χώρο που εκτελέστηκε ο πατέρας μου και ευχαριστώ όλους όσοι ήρθανε. Όλους τους ευχαριστώ. Η θυσία του Ροχία Ίτσιου, αλλά και ο ηρωικός αγώνας που έδωσε με τους τρεις συμπολεμιστές του, μεταξύ αυτών και τον ήρωα που σήμερα έχουμε την τεράστια, την ύψη τιμή να βρίσκεται κοντά μας, μέσα αυτό το πολυβολείο δείχνει το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής. Δείχνει τη δύναμη της ελληνικής ψυχής. Μόλις πριν από 2 μέρες, ο Λοχίας Δημήτρης Ίτσιος τιμήθηκε από το Ίδρυμα για την ημέρα του Όχι στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ.